καλησπέρες. Μαζί μας είναι η κυρία Δούρου, η περιφερειάρχη κυρία Δούρου, και θα μας πει περισσότερα για αυτή την αποστολή. Καλημέρα και στους τρεις σας και σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή. Όπως σας είπε και ο καλός σας συνάδελφος, το αναγνωρισμένο κέντρο logistics από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως πανευρωπαϊκή καλή πρακτική για άλλη μια φορά κάνει πράξη την οργανωμένη αλληλεγγύη και τη συντονισμένη δράση. Mm-hmm. Όσον αφορά λοιπόν την οργανωμένη αλληλεγγύη, όπως ήδη επισήμανε ο συνάδελφός σας, αποδεχόμενη το αίτημα του κέντρου ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια, αποστέλουμε σήμερα 3.000 υπνόσακους, 3.000 τεμάχια προσωπικής υγιεινής, κουβέρτες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και στις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί στη Μόρια. Την ίδια στιγμή, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Υπουργείου Υγείας και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, στέλνουμε 5 μεγάλους οικίσκους, ώστε να ανταπεξέλθουμε στη ζημιά που έχουν πάθει διοικητικές υπηρεσίες του μεγάλου αυτού και ιστορικού νοσοκομείου. Θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι ως πολίτης και δευτερευόντως ως περιφερειάρχης την ανάγκη να προσωπικά να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ίδιο τον κύριο Βαγγέλη Αποστολάκη, αγιεθά, και τον υπαρχηγό, τον κύριο Φλόρο, διότι συντονισμένη αυτή η δράση δεν θα υλοποιείτο αν δεν είχαμε και την βοήθεια από μέρους του ΓΕΣ. Και αυτό αποδεικνύει ότι μπορούμε να λειτουργούμε ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, αυτές τις οποίες συναντά κανείς στη Μόρια ή μετά από μια φυσική καταστροφή όπως η φωτιά τις προηγούμενες μέρες στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν δουλεύουμε συντονισμένα όλοι μαζί. Μάλιστα, κυρία Δούρου, μας ακούτε προφανώς, θα κάνω μια ερώτηση. Εντάξει, ανθρωπιστική βοήθεια, εντάξει όλα αυτά. Ζούμε τις τελευταίες δύο μέρες μια καταιγίδα, τον ξενοφόντα και τον Ζορμπά. Αέριδες που είναι 120 μποφόρ. Υπάρχει πρόβλημα σε πολλές περιοχές και της Αττικής. Χθες έπιασε φωτιά στο Μαραθώνα, στα δικαστικά. Σας είδαμε τα ξημερώματα εκεί, σε κάποιες φωτογραφίες σας είδα εκεί. Θέλω να μου πείτε, το φθινόπωρο προχωρά. Οι βροχές θα έρθουν. Είναι έτοιμη η Αττική? Είναι έτοιμη η Αττική από τα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί είχαμε πολλά φυσικά φαινόμενα φέτος. Είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα πλημμυρικά φαινόμενα που ενδεχομένως να έχουμε? Ακούστε, εγώ δεν θα πάρω τη σκυτάλη από τους αιρετούς διαφόρων βαθμίδων των θεσμών της Ελληνικής Δημοκρατίας που μπροστά στην κάμερα τα βρίσκουν όλα καλά και έτοιμα και όταν επέλθει η οποιαδήποτε καταστροφή αναζητούν ευθύνες αλλού. Άλλωστε είμαι από εκείνους, τους λίγους στην αρχή, αλλά ευτυχώς γινόμαστε όλο και περισσότερο, που έχουμε επισημάνει ότι η Αττική και η πατρίδα ολόκληρη ήταν αθωράκιστη ούτως ή άλλως από σοβαρές υποδομές. Και τα 8 χρόνια δίστινων δημοσιονομικών περιορισμών επέτειναν τις αδυναμίες αυτές. Όταν ήρθαν λοιπόν οι συνέπειες κλιματικής αλλαγής, που όποιοι πρώτοι τις ψιθυρίσαμε, δεχτήκαμε επίθεση ότι προσπαθούμε να βρούμε άλοθη για τις πάγιες επί δεκαετίες αδυναμίες της πατρίδας. Τώρα ξαναλέω, ευτυχώς είμαστε πολύ περισσότεροι. Δεν ανήκω λοιπόν σε αυτούς. Λέω από το Σεπτέμβριο του 2014 ότι η Αττική, όπως και όλη η χώρα, ήταν αθεωράκιστη. Κάναμε ένα σοβαρό σχεδιασμό έγκαιρα που ανέρχεται στο μισό δις και 160 αντιπλημμυρικά έργα, πολλά εκ των οποίων έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά δεν έχουν εγκαίνια, βλέπετε, αυτά. Και είμαι από εκείνους και εκείνες που κρούμα τον κόδωνα του κινδύνου ότι θέλουμε συνεργασία του πρώτου βαθμού, δηλαδή να τα λέμε απλά δήμαρχοι, του δεύτερου βαθμού, περιφέρεια και του αρμόδιου υπουργείου, ώστε να εξαλείψουμε αυτή την τελεολογία, θα έλεγα, να πλημμυρίζουμε το χειμώνα, να καιγόμαστε στο καλοκαίρι. Είχαμε όμως ένα καλοκαίρι που είχαμε και πλημμύρες και φωτιές μαζί. Από μέρους της περιφέρειας Αττικής, σας είπα ήδη κάποια νούμερα, τα οποία δεν είναι θέμα πολιτικής ερμηνείας. Ναι. Είναι αδιαφυσβήτητα. Μισό δις λοιπόν για αντιπλημμυρικά. Και όσο αναφορά για τις καταστροφές που δοκίμασαν τους συμπολίτες μου και την Αττική ολόκληρη το καλοκαίρι που μόλις αποχαιρετήσαμε, ήδη χτες υπέγραψα
20 εκατομμύρια για αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία θα πάνε προς άλλους φορείς της ελληνικής δημοκρατίας, διότι η περιφέρεια Αττικής εκ των αρμοδιοτήτων της, είτε βλέπε Καλλικράτη, τώρα κλεισταίνει, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Πάντως, αυτό που θέλω να σας ρωτάω και ρωτάει όλος ο κόσμος, κυρία Δούρου, και δεν θα, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε τώρα, δεν θα την αφήσουμε να πάει χαμένη. Θα πλημμυρίσει η Ραφίνα και το Μάτι, γιατί εκεί έγινε μια τραγωδία. Ζήσανε μια τραγωδία. Κάηκαν αυτές οι περιοχές. Έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα και στη Ραφίνα και στο Μάτι, αλλά και στην Κινέτα. Και να μην ξαναζήσουμε και μάνδρες. Και στη Μάνδρα. Και στη Μάνδρα. Να μην ξαναζήσουμε και άλλες μάνδρες. Λοιπόν, αυτό το ποσό το οποίο ανέφερα και το οποίο θα υλοποιηθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση και το Υπουργείο Μεταφορών είναι ακριβώς για αυτές τις πληγήσεις περιοχές, διότι μετά τις καταστροφικές φωτιές έχουν αποψηλωθεί, άρα είναι αθωράκιστες απέναντι στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης βροχόπτωσης. Επομένως, σε αυτές τις περιοχές, σωστά επισημαίνεται, πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων μας να ξεκινήσουν γρήγορα αντιπλημμυρικά. Η Περιφέρεια Αττικής έχει κάνει το χρέος της, έδωσε αυτά τα χρήματα, γιατί η ίδια δεν επιτρέπεται να παρέμβει εκεί. Και βεβαίως θεωρώ ότι και οι υπόλοιποι φορείς της ελληνικής δημοκρατίας, καθήλυνα αρμόδιοι, θα εκμεταλλευτούν αυτό το τεράστιο ποσό το χρηματικό για κυρία να θωρακίσουν τις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες φωτιές. Να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ ανθρώπινα. Πείτε μου. Γιατί αισθάνομαι και νομίζω ότι αισθανόμαστε όλοι ότι δεν μπορούμε να έχουμε επανάληψη περιστατικών όπως αυτά που είχαμε πέρυσι στη Μάνδρα ή το καλοκαίρι στο Μάτι. Δεν μας παίρνει για άλλες ανθρώπινες απώλειες. Και επειδή πολλές φορές όταν έρχεται η ώρα του κακού, λέμε αν ήταν προετοιμασμένη η πολιτεία, αν υπήρχε σχέδιο, ας πούμε, εκένωσης, λέγαμε το καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο πρέπει να το δούμε. Θέλω να πω, μπορεί τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα να μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Μπορεί τα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν το καλοκαίρι να μην έχουν προφτάσει να γίνουν. Πρέπει να οργανωθούμε διαφορετικά. Αν δηλαδή οι μετεωρολόγοι μας πούνε θα πέσουν πολλές βροχές. Θα με ρωτήσει τι να πούμε στον κόσμο, να φύγει από τα σπίτια του. Ναι, να πούμε στον κόσμο να φύγει για δύο μέρες από τα σπίτια του, να πάει σε άλλες περιοχές, σε κάποια ξενοδοχεία, για να μην έχουμε το χειρότερο. Και μετά βλέπουμε πώς θα προχωρήσει η οργάνωση. Κάτι τέτοιο πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έρχεται μια βροχή στη Μάνδρα, να το ξαναπώ. Να πούμε στους κατοίκους, στους επικίνδυνους δρόμους, να μην είστε παιδιά αυτά τα 24 ώρα. Λοιπόν, νομίζω ρωτάει ο κύριος Λασκαράτος, ναι, γιατί ναι, ναι, με τα μπουφόρα εδώ δεν είναι και εύκολο. Ναι, ελπίζω ναι. Να. Λοιπόν, κύριε Λασκαράτο, η ερώτηση είναι ανθρώπινη όσον αφορά την αγωνία σας να μην ξαναμετρήσουμε θύματα. Είναι όμως μια άκρος επιχειρησιακή ερώτηση. Ναι, ναι, άκρος. Χρησιμοποιείτε έναν όρο ο οποίος τον τελευταίο καιρό ορθά είναι όρος που απασχολεί και τη δικαστική έρευνα και τη δημοσιογραφία, διότι δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Αυτό που λέει ο νόμος μιλάει για οργανωμένη απομάκρωση πολιτών προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα αποτελέσματα όπως η απώλεια ζωών ή επιχείρηση διάσωση διαφυγής. Και για τις δύο αυτές κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες ο καθήλυνα αρμόδιος δεν είναι ούτε ο περιφερειάρχης ούτε ο δήμαρχος, πώς θα μπορούσε να είναι, δεν είναι επιχειρησιακός. Είναι το πυροσβεστικό σώμα όπου η περιφέρεια και ο Δήμος συνδράμει σε αυτά τα σχέδια οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών. Τέτοια σχέδια υπάρχουν, από εκεί και πέρα όποιος τα εισηγείται ή όποιος τα αποφασίζει δεν έχει να κάνει με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά υπάρχουν τέτοια σχέδια. Μάλιστα. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο και σένα, να είστε καλά και να μπορείτε να προσφέρετε βοήθεια σε όσοι χρειάζονται. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ή παραπάνω μάλλον θα πάμε τώρα. Πάμε παραπάνω, Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Βορρά. Έχει πεινάσει κανείς? Εγώ συνεχώς. Ο πεινασμένος πίτσα στον ξυλόφουρνο ονειρεύεται. Λία, εγώ έλα, πεινάω. Λία Χριστάρα. Λία, Λασκαράτος, δεν ξέρω, εγώ πεινάω. Καλημέρα σας. Ελάτε στο Βορρά. Ναι. Ελάτε στο Βορρά να σας μάθουμε πώς τρώμε. Ελάτε να σας δείξουμε πώς τρώμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλά, ξέρουμε πώς τρώμε. Ξέρουμε, ξέρουμε κάθε φορά όταν ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη πώς φεύγουμε. Πώς κουμπώνει το παντελόνι, δεν ξέρουμε μετά. Λοιπόν, έλα, πες μας, Λία, πού βρίσκεσαι. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν τα έχουμε όλα δικά μας. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Εντάξει, τρώτε εδώ να τα κάνετε.